Αυτή η στιγμή που ένα από τα μηχανοκίνητα κάρτα έχει χτυπήσει εξάχρονο αγόρι που παρακολουθεί την επίδειξη του αγώνα στην οδό Μεζόνος κοντά στην πλατεία Γεωργίου. Ο οδηγός που ακολουθεί σηκώνοντας το χέρι του ειδοποιεί τους υπόλοιπους να κόψουν ταχύτητα. Όπως περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες, ακολούθησαν σκηνές αλλοφροσύνης. Οδηγούσε πάνω στα κάγκελα στην ουσία για κάποια δευτερόλεπτα. Χτύπησε τα πανό, σπάσαν μερικά κάγκελα, σπάσαν τα προστατευτικά. Το κάρτ ήταν αποδογύρισε, χτύπησε ένα παιδάκι στο κοινό. Χτύπησε το ένα κάρτο άλλο και το μπροστά σηκώθηκε στον αέρα. Με τις τέσσερις ρόδες χτύπησε το στα κάγκελα και γύρισε τούμπα. Και ήταν ένα παιδάκι πίσω από τα κάγκελα και με τη δύναμη χτύπησε το κάγκελο το παιδί και έμεινε ανέστη. Ακούστηκε ένα φοβερό μπαμ. Κοιτούσα από απέναντι, είδα ένα παιδί ξαπλωμένο. Ο αγώνας σταματά. Το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρεται στα χέρια στην πλατεία Γεωργίου, όπου φτάνει ασθενοφόρο για να το παραλάβει. Το εξάχρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου βρίσκεται διασωληνωμένο σε σοβαρή κατάσταση. Με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα. Μάλιστα, στο εξάχρονο αγοράκι έχει τοποθετηθεί ένα ειδικό μηχάνημα που μετράει την πίεση στον εγκέφαλο. Σκύψα πάνω στο παιδί, το είχαν εξαπλώσει στο δάπεδο κάτω της πλατείας. Οι ερυθροσταυρίτες προσπαθούσαν να κάνουν τα απαραίτητα. Το παιδί ήταν σε κομματώδη κατάσταση χωρίς επίπεδο επικοινωνίας, με χαμηλό οξυγόνο. Ο εισαγγελέας Πάτρας διέταξε έρευνα για το ατύχημα, ενώ η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη των υπεύθυνων της διοργάνωσης, οι οποίοι το μεσημέρι της Δευτέρας αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στα πλαίσια του αγώνα αυτού, ατύχημα είχε προκληθεί και το 2017 στην οδό Κορίνθου, όταν τότε από κακό χειρισμό του οδηγού το κάρτ έφυγε από την πορεία του και χτύπησε στα προστατευτικά χωρίς τότε να τραυματιστεί κάποιος θεατής, ενώ και ο οδηγός την είχε γλιτώσει με ελαφρά τραύματα.